Φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε. Έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο, στο οποίο θα δούμε για τη νέα αρχή. Νέα πράγματα, νέος κύκλος, νέες ευκαιρίες. Όπως ξαναλέω, έχω ξαναπεί, εδώ βλέπουμε ένα κομμάτι, έτσι πιάνουμε ένα κομμάτι από την όλη εικόνα, ας το πούμε. Χρειάζεται για να μπορέσουμε να έχουμε λεπτομέρειες, να κάνουμε τον προσωπικό χάρτη, τον αστρολογικό του καθένος. Οπότε εδώ βλέπουμε, πιάνουμε ένα κομμάτι, να το πω έτσι. Τις ενέργειες βλέπουμε κάποια πράγματα και εκείνο που θέλω να τονίσω και να πω, ότι στη ζωή σου γενικότερα θα προχωρήσεις μόνος σου, μόνη σου, θα πάρεις δικές σου ενέργειες, δικές σου πρωτοβουλίες. Εδώ παίρνουμε κάποιες πληροφορίες, οι οποίες ελπίζω να σου φανούν χρήσιμες και πορεύεσαι με αυτές. Επαναλαμβάνω και ξεκαθαρίζω. Κανένα ταρό, καμία αστρολογία, καμία αριθμολογία δεν θα κάνει τη δουλειά για σένα. Τη δουλειά θα την κάνεις εσύ. Τι εννοώ? Τις πρωτοβουλίες, τις ενέργειες, τις ιδέες, τις αποφάσεις, τις επιλογές, όλα θα τα πάρεις εσύ. Απλά εδώ πέρα έχουμε κάποιους οδηγούς, εντάξει, για να το ξεκαθαρίζουμε. Αυτό ισχύει για μένα, εννοώ δηλαδή, αυτή είναι η δική μου η άποψη. Αυτή είναι η δική μου η προσωπική, ας πούμε, τοποθέτηση, και γενικότερα μέσα από το κανάλι μου αυτό ήθελα να πω. Πάμε όμως να δούμε ποιες είναι εκείνες οι ενέργειες, ποιες είναι οι πληροφορίες που παίρνουμε για την όμορφη νέα σελήνη, η οποία πραγματοποιείται στις 3 Σεπτεμβρίου και δηλώνει ένα νέο κύκλο. Είναι γεγονός ότι μετά από τις διακοπές, έτσι όπως έχει στηθεί όλο το σκηνικό, γυρνάμε από τις διακοπές, έχουμε ξεκουραστεί και ο καθένας μετά σκέφτεται διάφορα κομμάτια, διάφορα πράγματα γύρω από τον εαυτό του και τη ζωή του, είτε συναισθηματικά είτε επαγγελματικά. Εντάξει, οι άνθρωποι, παρόλο που οι επιθυμίες μας μπορεί να είναι οι ίδιες, διαφέρουν ίσως στο κομμάτι στο οποίο της επιθυμίας τους, των προτεραιοτήτων των οποίων θέλουν να βάλουν, έτσι. Πάμε όμως να δούμε. Νέα σελήνη στο ζώδιο της Παρθένου, στην 11η μοίρα. Όλες οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο, διότι δίνουν πολύ σημαντικές πληροφορίες. Κοιτάξτε να σας πω. Η ενέργεια είναι πληροφορία, η πληροφορία είναι ενέργεια. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές, το ξαναλέω, τα έχω αναλύσει. Μπορεί να ακούγομαι και λίγο κουραστικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος τα πάντα είναι πληροφορία. Αν τα βάλετε λιγάκι κάτω, θα διαπιστώσετε ότι έτσι πραγματικά είναι. Έχω μία πληροφορία, μπορώ να πάω να επενδύσω και να κερδίσω λεφτά. Πολλές φορές, βεβαίως, θα στηριχθώ στην τύχη ή στην έμπνευση που μπορεί να έχω. Έχω μία πληροφορία, παραδείγματος χάρη μου έχει ανέβει πίεση, θα πάρω ένα χάπι για να πέσει η πίεση. Διψάω, θα πάω να πιω νερό. Λοιπόν, αυτά είναι πληροφορίες. Π.χ. αύριο θα βρέξει, είναι μια πληροφορία, άρα θα πάρω ομπρέλα. Εντάξει, λοιπόν, όλα αυτά ζούμε, όχι μόνο ζούμε γιατί είναι η φύση. Ζούμε λοιπόν σε έναν κόσμο πληροφοριών. Όλο το σύμπαν είναι πληροφορία. Εμείς τα σώματά μας διαποτίζονται από πληροφορίες, καθημερινά και αόρατες πληροφορίες. Όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, παραδείγματος χάρη από τον Σύριο, από τον Ορίωνα, έρχονται ακτίνες οι οποίες λούζουν με πληροφορία όχι μόνο το σώμα της γης, αλλά και τα ανθρώπινα σώματα. Άρα λοιπόν και η αστρολογία βασίζεται σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο κομμάτι της πληροφορίας, το οποίο σας δίνει πληροφορίες και λες, ρε παιδί μου, οκ, εντάξει, για να δούμε τι γίνεται και πώς μπορώ να καλυτερεύσω τη ζωή μου. Εδώ λοιπόν η νέα σελήνη σηματοδοτεί ένα καινούριο, μια δυνατότητα για καινούρια ανοίγματα. Θα με ρωτήσετε, μα αφορά όλους αυτό το νέο άνοιγμα? Μπορεί και όχι. Γι' αυτό λοιπόν θα τα δούμε εδώ αυτή τη στιγμή. Οπότε, ναι, σε εσάς είναι οι πρωτοβουλίες που θα πάρετε και θα κάνετε και οι αποφάσεις και πώς θα προχωρήσετε. Πάμε όμως να το δούμε τώρα με λεπτομέρεια. Θα δούμε βέβαια ένα ζώδιο. Αλλά να σας πω 2-3 πράγματα. Αυτή η νέα σελήνη λοιπόν, ναι, σηματοδοτεί τα νέα ξεκινήματα. Σηματοδοτεί τις νέες αρχές. Σηματοδοτεί μια νέα αρχή, ένα νέο κύκλο. Κυρίως όμως εστιάζεται, επειδή είναι στο ζώδιο της Παρθένου, να το πάμε πρακτικά στην καθημερινότητα, σε δύο πράγματα. Σε θέματα υγείας, οπότε, αν έχετε ξεχάσει να κάνετε εκείνα τα check-up, εκείνες τις εξετάσεις αίματος, υπέρηχους, δεν ξέρω τι άλλο, είναι η κατάλληλη στιγμή να μπείτε σε ένα πρόγραμμα. Θέματα διατροφής, θέματα
τα οποία έχουν να κάνουν ευρύτερα με το σώμα, με την υγεία, ευνοούνται λοιπόν, είναι η κατάλληλη περίοδος να το βάλετε και να το πάρετε απόφαση. Πώς λειτουργούν τα πράγματα? Εγώ σας λέω μια πληροφορία. Μπορεί έστω ένας από εσάς να εμπνευστεί και να πει, ρε παιδί μου, okay, γιατί όχι, όχι, επειδή το λέω εγώ. Γιατί όχι, γιατί να μην κάνω, πάω να κάνω, ας πούμε, εκείνες τις εξετάσεις που πρέπει να κάνω. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, το ζώδιο της Παρθένου συντονίζεται πάρα πολύ καλά και με θέματα επαγγελματικά, επαγγελματικής φύσεως. Έχει να κάνει με τη φροντίδα στον επαγγελματικό χώρο. Φροντίζω να κάνω πράγματα για την καριέρα μου, να ξεκινήσω, να κάνω συνεντεύξεις, να κάνω κάτι καινούριο, όμως έχει ένα μυστικό. Το μυστικό είναι η ανάλυση. Το ζώδιο της Παρθένου έχει να κάνει με τη σκέψη, αλλά και με τη βαθύτερη ανάλυση. Δεν σημαίνει υπεραναλύω. Δεν σημαίνει φτάνω σε μια αγκύλωση πνευματική, δηλαδή έχω αναλύσει τόσο πολύ τα πράγματα, που πολλές φορές το παθαίνουμε, έτσι. Τα έχουμε αναλύσει τόσο πολύ που το μυαλό μας πραγματικά έχει μπλοκάρει. Όχι. Εννοεί ότι το ζώδιο της Παρθένου, και σε κάθε άνθρωπο συμβαίνει αυτό, τα αναλύει τα γεγονότα, τα βάζει κάτω, βλέπει την πραγματικότητα. Και βλέπει από εκεί και πέρα, με βάση τα δεδομένα που έχει, με βάση τις πληροφορίες που έχει, πώς θα προχωρήσει και θα κάνει νέα ξεκινήματα. Πάμε τώρα να δούμε και ένα άλλο ωραίο σύμβολο, λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε. Να συμπληρώσω ότι βέβαια πάντα δίνουμε πολύ μεγάλο ρόλο στην οργάνωση, στη λεπτομέρεια, στη μεθοδικότητα, έτσι. Διότι αυτά είναι και στοιχεία της Παρθένου, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ και στο επαγγελματικό κομμάτι, βεβαίως βοηθάνε και στα αισθηματικά. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τι σημαίνει η 11η μοίρα. Είναι μία και αριθμολογικά, ο αριθμός 11 είναι από τους πιο ιδιαίτερους αριθμούς. Ο αριθμός 11 ονομάζεται και αγγελιαφόρος του φωτός. Έχει να κάνει με το φως το οποίο πρέπει να πέσει στις ζωές των ανθρώπων. Το 11 όμως, θα σας πω ένα μυστικό, το αριθμός 11 στην αριθμολογία στους Πυθαγόριους ήταν ένας από τους όχι καλούς αριθμούς. Το 10 για τους Πυθαγόρους ήταν ο παράδεισος, το 11 ήταν η κόλαση. Γιατί? Ο αριθμός 11, να σας το εξηγήσω, είναι σαν ο άνθρωπος να εξισώνεται με το Θεό. Το καταλάβατε? Και το θεωρούσαν έναν εγωιστικό αριθμό. Και εδώ λοιπόν είναι που χρειάζεται προσοχή, διότι καταλαβαίνετε και εσείς ότι στη ζωή μας, όταν υπάρχει πολύ εγωκεντρισμός, εγωισμός, ξέρω και παλιά, όταν ο άλλος δεν ακούει τον άλλον, εκεί κάπου καταστρέφονται τα πράγματα και ισχύει και στα επαγγελματικά και ισχύει στα ερωτικά. Πάμε και αισθηματικά. Πάμε όμως να σας πω λίγο για τον αριθμό 11. Τι συμβολίζει, δηλαδή όλο αυτό το άνοιγμα τι συμβολίζει? Συμβολίζει την αναγνώριση της δικής μας ταυτότητας και είναι σημαντικό να αποφασίσουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας και ποιοι είναι πραγματικά οι στόχοι οι οποίοι είναι ευθυγραμμισμένοι με την εσωτερική μας αλήθεια, με τον εσωτερικό μας εαυτό. Καταλαβαίνετε γιατί πολλές φορές τα πράγματα δεν μας πάνε καλά, διότι δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ αυτό που κάνω εκεί έξω, ό,τι και να είναι αυτό, μια καταστραμμένη σχέση, μια δύσκολη σχέση, μια επαγγελματική σχέση, μια επαγγελματική εργασία. Ναι, μεν μας πληρώνει η εργασία, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Και λες, πού να πάω, τι να κάνω, εντάξει. Αλλά όμως εδώ μιλάει για συμβατότητα αυτή η συγκεκριμένη 11η μοίρα της Σελήνης. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε δίνω, είναι η ενέργεια του δίνω, του προσφέρω, του φροντίζω. Φροντίζω και τον εαυτό μου βεβαίως, κάνω και πράγματα για τους άλλους, αλλά όμως εδώ προσέχω τι είναι συμβατό με μένα. Οπότε χρειάζεται. Είναι ένα σύμβολο το οποίο σου λέει είναι η επιθυμία που έχεις για τις προσδοκίες σου. Ωραία λοιπόν. Η ενέργεια γενικότερα της Σελήνης αυτή την περίοδο μιλά και για κάτι άλλο. Κάθαρση. Μην το γελάτε καθόλου, διότι ένα καθαρό σώμα που είναι και υγιές είναι πολύ σημαντικό. Μην το γελάτε καθόλου, διότι η καθαρότητα, γιατί μιλάμε για κάθαρση, η καθαρότητα της ψυχής, του μυαλού, του σώματος, της νόησης, όλα αυτά είναι φροντίδα απέναντι προς τον εαυτό μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, λοιπόν, να δώσετε, να μπείτε σε αυτή την φροντίδα για τον εαυτό σας πρώτα απ' όλα, αλλά και κάθαρση, τι εννοούμε, κόβουμε οτιδήποτε πλέον δεν μας κάνει και κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Έχουμε προέλθει και από μία πανσέλινο στον υδροχό, όπου και εκεί μιλάει για απελευθέρωση, άρα πηγαίνουμε απελευθέρωση, κάθαρση. Να τη οι συμβολισμοί. Πάμε τώρα να τα δούμε αναζώδια.
Ας τα βάλουμε εδώ και πάμε τώρα να τα δούμε ανά ζώδιο. Για το ζώδιο λοιπόν του κρύου, ποιο είναι το μήνυμα της σελήνης, της νέας αυτής σελήνης στο ζώδιο της Παρθένου. Βλέπετε που έχετε τη σελήνη σας, εντάξει. Το έχω γράψει κιόλας, αλλά βλέπετε που έχετε τη σελήνη σας. Αν δεν γνωρίζετε, μπαίνετε σε ένα αστρολογικό πρόγραμμα, υπάρχουν πάρα πολλά και εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορώ να σας πω, και θα μπείτε, θα βάλετε τα στοιχεία σας και θα δείτε πού έχετε τη σελήνη σας, σε ποιο ζώδιο και θα δείτε το αντίστοιχο ζώδιο. Έχετε τη σελήνη στον κρύο, θα δείτε τον κρύο. Το γράφει κιόλας από κάτω και σας γράφει επίσης και, στο site που θα μπείτε, θα σας έχει και μια μικρή περιγραφή. Εδώ όμως θα το κάνουμε με τις ειδικές κάρτες της σελήνης για να μας δώσει το γενικό πρόσταγμα, τη γενική ενέργεια. Ζώδιο κρυός λοιπόν. Και ο κρυός με τη νέα αυτή σελήνη λέει ότι κοίταξε να δεις, βρίσκεσαι σε μια περίοδο όπου τα συναισθήματά σου βρίσκονται σε μια ένταση, σε μια άνοδο, βρίσκονται σε μια ίσως και αναστάτωση. Πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι θετικό, πολλές φορές όμως μπορεί να είναι και αρνητικό. Πάντα να ξέρετε, να θυμάστε, η σελήνη υπερτονίζει ευαίσθητους ανθρώπους. Π.χ. δεν λέμε σεληνιάστηκε, διότι πάντα η σελήνη εντείνει τις ενέργειες εκείνες. Οι αρχαίοι τα γνωρίζαν αυτά. Γι' αυτό πολλές φορές όταν ένας άνθρωπος έχει μία λόξα με τη σελήνη μπορεί να έχει μία υπερβολική, να το πούμε έτσι, αντίδραση. Έτσι είναι και εδώ για σένα, κρυέ και κρυαρίνα. Δεν λέω ότι έχεις τρελαθεί προς Θεού, εδώ όμως λέμε ότι είναι μια έντονα συναισθηματική περίοδος για σένα και χρειάζεται να τα αναλύσεις αυτά, να δεις ποια είναι η δική σου η κάθαρση από όλο αυτό που σου συμβαίνει. Δεν είναι κακή η ενέργεια εδώ, δεν είναι κακή η πληροφορία, είναι καλή σε ίσα και μπορείς να ξεκαθαρίσεις πολλά πράγματα, να δεις γιατί σου προκαλείται αυτή η ένταση, να φτάσεις στη ρίζα δηλαδή και να το αντιληφθείς και να το διαχειριστείς. Ζώδιο Ταύρος. Κοίταξε να δεις, έχεις πάρει κάποιες αποφάσεις. Έχεις πάρει κάποιες ιδιαίτερες ενέργειες, οι οποίες αυτές οι ενέργειες σου λένε ότι είσαι πολύ κοντά στο να πετύχεις στόχους, να πιάσεις πράγματα, να ξεκουραστείς. Όλα είναι εφικτά, θέλει να σου πει, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, διότι έχεις αυτή τη δυνατότητα, Ταύρε, για τη σελήνη, συναισθηματικά να δεις τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να πετύχεις και μπορείς να το πετύχεις. Ζώδιο Δίδυμος. Κοίταξε να δεις, εδώ έχει βγει πάλι μια πολύ ωραία κάρτα, κάτσε να τη δείξω, με μια πάρα πολύ αποτύπωση της σελήνης, άμα την δεις εδώ πέρα έτσι, δες τα χρώματά της, να στη φέρω πολύ πολύ κοντά να εμπνευστείς, η οποία τι μας μιλάει για θεραπεία. Είπα προηγουμένως κάθαρση. Θεραπεία μυαλού, θεραπεία ψυχής, γαλήνη, θεραπεία σώματος, αυτό εσύ θα το δεις. Η θεραπεία έχει πάρα πολλές μορφές, εντάξει, εσύ θα αποφασίσεις και θα δεις τι είναι αυτό. Όμως αυτό η θεραπεία φέρνει μετά ηρεμία, φέρνει γαλήνη, φέρνει ανανέωση. Για το ζώδιο καρκίνος, εδώ έχει βγει μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, μια πάρα πολύ όμορφη αποτύπωση εδώ της σελήνης, η οποία λέει παραδώσου στο θεϊκό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει παραδίδομαι στο θεϊκό σχέδιο. Παραδίδομαι σε αυτά ο οποίος ο Θεός, το σύμπαν, ό,τι θέλεις εσύ, έχει ήδη αποφασίσει για εμένα, για τον σκοπό του, διότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή να επιτελέσουμε και ένα έργο του Θεού. Του Θεού, του κοσμικού σχεδίου, του σύμπαντος, του πνευματικού σχεδίου, ό,τι θέλει ο καθένας να το πιστέψει από τη δικιά του τη μεριά. Ήρθε η στιγμή λοιπόν για σένα, καρκίνη, και ως ένα πολύ πνευματικό ζώδιο που είσαι και μπορείς να γίνεις πάρα πολύ πνευματικό με βαθύτητα, να παραδοθείς και να καταλάβεις, να πιάσεις όλη την έννοια αυτού του σχεδίου. Μπορεί να σου έρθουν και στον ύπνο σου πολλά όνειρα τα οποία θα σε βοηθήσουν. Για τους λέοντες λοιπόν, οι λέοντες είναι ότι κοίταξε να δεις, είσαι πάρα πολύ κοντά, γι' αυτό είναι και πολύ κοντά η σελήνη εδώ, να πετύχεις τους στόχους σου, έτσι. Κοίταξε να δεις, ζώδιο λέοντα, εσύ μιλάμε πάντα για τη σελήνη μας, έτσι, δεν μιλάω για ζώδιο ούτε για οροσκόπο, μιλάω για τη σελήνη. Κοίταξε να δεις, εσύ που είσαι λοιπόν τη σελήνη στο ζώδιο του λέοντα, είναι η ψυχή σου τι θέλει. Αυτά που θέλεις είναι εκεί έξω. Τώρα, μην με βάλεις βέβαια σε ένα ερώτημα παγίδα, μα εγώ θέλω τον τάδε, γουστάρω τον τάδε ο οποίος με χώρισε. Okay. Και αυτό μπορεί να είναι μια ευλογία. Ή θέλω μια εργασία, ήθελα μια εργασία, τελικά την πήρε κάποιος άλλος.
Όταν κλείνει μία πόρτα, μπορεί να ανοίξει μία άλλη που μπορεί να είναι πολύ καλύτερα. Πολλές φορές τα εμπόδια είναι πόρτες που μας οδηγούν σε πολύ καλύτερες καταστάσεις. Λέοντα, και εσύ Λιονταρίνα, πρέπει λίγο να τα μαζέψεις αυτά λιγάκι μέσα σου, να τα τοποθετήσεις σωστά, γιατί αυτό λέει και η ενέργεια της Παρθένου, και να δεις τι είναι αληθινό, τι είναι ψευτικό, να κάνεις την καθαρσή σου, να απελευθερωθείς και θα καταλάβεις ότι τελικά μπορεί να είσαι πολύ κοντά στους στόχους σου. Και ο στόχος κυρίως είσαι εσύ. Πάμε στο ζώδιο της Παρθένου που έχει και την τιμητική της. Και το ζώδιο της Παρθένου είναι ότι έχει βγει μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα και εδώ, η οποία είναι το ζώδιο των Διδύμων. Να υπενθυμίσω ότι οι Δίδυμοι δεν είναι διπρόσωπα ζώδια. Είναι λάθος, μεγάλο λάθος. Είναι η διπλή φύση τους. Και πολλοί δυστυχώς το έχουν μπερδέψει. Τι σημαίνει διπλή φύση, να σας το εξηγήσω πάρα πολύ απλά και ουσιαστικά και κατευθείαν στο θέμα, είναι συνείδηση και υποσυνείδητο βρίσκονται σε ισορροπία. Το συνειδητό είναι οι σκέψεις που κάνουμε εδώ και τώρα, το υποσυνείδητο είναι οι βαθύτερες σκέψεις. Όταν μιλάμε με έναν άνθρωπο, δηλαδή, μπορεί το συνειδητό μας να είναι «Α, ναι, μια χαρά, ναι, περνάω καλά μαζί σου» και υποσυνείδητο να είναι «Παναγιά μου, δουλεύω την ώρα να φύγω». Το καταλάβατε, αυτό σημαίνει. Όμως εδώ, οποιαδήποτε απάντηση, οποιοδήποτε ερώτημα έχεις αγαπημένη, αγαπημένη μου, η απάντηση βρίσκεται μέσα σου. Χρειάζεται να έρθει στην επιφάνεια, να το φροντίσεις αυτό. Να απελευθερωθείς και να έρθει η κάθαρση λοιπόν σε εσένα για να βρεις τις απαντήσεις μπροστά σου. Ζώδιο λοιπόν ζυγός. Και αυτό που έρχεται να μας πει είναι ότι κοίταξε να δεις μια πάρα πολύ ωραία κάρτα, η οποία, κάτσε να στη φέρω και αυτή κοντά να τη δεις, η οποία τι σου λέει, κοίταξε να δεις, ναι, έχει να κάνει το ζώδιο του υδροχώου, σου λέει ότι φέρε αγάπη σε οποιαδήποτε κατάσταση. Η αγάπη είναι το μοναδικό όπλο και η μοναδική δύναμη, όχι η βία, όχι η επιθετικότητα, η αγάπη είναι αυτή η οποία μπορεί όχι μόνο να θεραπεύσει, αλλά να γεφυρώσει, να ολοκληρώσει, να απελευθερώσει και να ολοκληρώσει. Ζώδιο Σκορπιός. Ο Σκορπιός λοιπόν είναι, ωραία, προχωράς λοιπόν Σκορπιέ με τις απαραίτητες αλλαγές οι οποίες χρειάζεται να γίνουν λοιπόν στο επόμενο διάστημα, θα σκεφτείς καλά, θα τα βάλεις κάτω, θα τα αναλύσεις και θα κάνεις εκείνες τις διορθώσεις τις οποίες θα σου έρθουν διαισθητικά, να το πω έτσι, σαν πληροφορία, προκειμένου να έχεις το επιθυμητό σου αποτέλεσμα. Τι είναι επαγγελματικά, είναι συναισθηματικά, είναι γεφυρώνω μία δύσκολη σχέση, έρχομαι σε μία επικοινωνία, εν πάση περιπτώσει, θετική με κάποιον άνθρωπο ο οποίος με δυσκόλευε. Σκέψου λοιπόν πολύ αναλυτικά ποιες θα είναι οι επόμενες τακτικές σου, στρατηγικές σου κινήσεις. Ζώδιο Τοξότης. Μιλάμε πάντα για σελήνη, έτσι. Και μας έχει βγει ότι, κοίταξε να δεις, έχουμε ότι έρχεται στη ζωή σου αυθονία. Έρχεται η δυνατότητα της ολοκλήρωσης, αλλά του να νιώθεις γεμάτος, γεμάτη, έτσι. Αυτό βεβαίως, ναι, εξαρτάται από τον καθένα. Δεν έχετε όλοι οι τοξότες φυσικά τις ίδιες επιθυμίες και τις ίδιες προτεραιότητες. Είναι ένα γενικό πλαίσιο. Όμως, όταν μιλάμε για αυθονία, ναι, μιλάμε και για οικονομικά. Μιλάμε βέβαια μέσα στο πλαίσιο του normal και του εφικτού, έτσι. Δεν μιλάμε σε κάτι που βλέπω, όσοι δείτε το βίντεο θα κερδίσετε, θα γίνετε εκατομμυριούχοι. Δεν ισχύουν αυτά. Λυπάμαι, αλλά δεν ισχύουν, διότι και το χρήμα είναι ενέργεια και η ενέργεια συγκεκριμένα του χρήματος είναι πλουτόνια ενέργεια, είναι σκοτωμένη ενέργεια, είναι νεκρή ενέργεια και καταλαβαίνετε πού μαζεύεται αυτή η νεκρή ενέργεια κτλ. Μην επεκταθώ, ναι, υπάρχει μία δόση συνωμοσιολογίας εδώ. Όμως η αυθονία για σένα σημαίνει σε αυθονία στην αγάπη, στην ολοκλήρωση, στην εσωτερική σου ολοκλήρωση, ότι τελικά τα πράγματα ήρθαν όπως ήθελες, μπορείς να τα φέρεις όπως θέλεις, να πετύχεις αυτή τη δουλειά που ονειρευόσουν, που ήθελες, να πάρεις ένα πτυχίο, να κάνεις μια ωραία νέα γνωριμία, να κοινωνικοποιηθείς, να ζήσεις μια περιπέτεια, να πας ένα ταξίδι. Αυτά εννοούμε αυθονία και εμπειρίες για τους ανθρώπους, εντάξει. Λοιπόν, μέσα στο πλαίσιο του normal. Και βάζω έτσι και το λέω πολύ έντονα, επιτρέψτε μου πριν πάω στον εγώ καιρό, γιατί συνδέεται και τον εγώ καιρό, διότι
Ζούμε σε έναν κόσμο πλέον ο οποίος είναι πολύ εικονικός, είναι πολύ φτιαχτός, επίπλαστος και πολύ digital που λένε, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ανθρώπους πλούσιους, ευτυχισμένους, με αυτοκινητάρες, με αυτά, σπιταρώνες, τα οποία όμως τελικά σε πολλούς αποδεικνύονται ότι είναι ψέμα. Κρατήστε το αυτό, έτσι. Χρειάζεται να μην χάνουμε και την έννοια του normal, όχι της υπερβολής. Πάμε. Εγώ καιρός. Για τους εγώ καιρούς, λοιπόν, η νέα σελήνη αυτή έρχεται, αν θυμάμαι καλά, είχε βγει και στην προηγούμενη ανάλυση που είχα κάνει για την πανσέλινο στον υδροχό. Και συνεχίζει αυτή η ενέργεια και επιμένει που λέει ότι πίστεψε, πραγματικά σου λέει πίστεψε, στο απίθανο. Σε αυτό το οποίο θεωρείς ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί, ότι δεν μπορεί να γίνει. Πίστεψε λοιπόν και προχώρα, διότι εγώ καιρε έχεις την ενέργεια, αυτή την ενέργεια του μάγου, ενώ με την καλή την έννοια πάντα, του μάγου, της όμορφης, καλής, γοητευτικής μαγισούλας, να το πω έτσι. Μιλάμε για τις εγωκερίνες τώρα, αλλά πάντα μιλάμε για σελήνη, έτσι, όπου μπορείς να αλλάξεις πράγματα, να φέρεις θαύματα στη ζωή σου. Μην ξεχνάμε, οι εγώκεροι πρόκειται για τους μεγάλους μύστες του ζωδιακού, όπου μπορούν να διαστρεβλώσουν το χρόνο και να πετύχουν πράγματα. Σταματάω εδώ, χρειάζεται ίσως μεγαλύτερη ανάλυση εδώ, αλλά αν ακούσετε προηγούμενες αναλύσεις μου, θα καταλάβετε τι σημαίνει διαστρέβλωση χρόνου. Δεν εννοώ ότι κάποιος θα αλλάξει το χρόνο, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όμως ότι εγώ και με την υπομονή τους, με τη δύναμή τους, με την ψυχική τους αντοχή, μπορούν να αλλάξουν τα χρονικά περιθώρια για εκείνους. Αυτό εννοώ. Πάμε τώρα στους υδροχόους. Εδώ έχει βγει μια άλλη όμορφη εικόνα που σημαίνει ότι βρες ισορροπία. Άλλο ένα διπλό ζώδιο. Προσέξτε, διπλό ζώδιο. Διπλή κίνηση σημαίνει ισορροπία πνευματικότητας και πρακτικότητας. Δηλαδή, κάπου πρέπει να βρεις λίγο τον πνευματικό σου δρόμο ορίζοντα στην καθημερινότητά σου, να πιστέψεις ότι αυτά που σου συμβαίνουν δεν είναι μόνο τυχαίες επιλογές. Οι άνθρωποι που έρχονται δεν είναι τυχαίες απλές συμπτώσεις και συναντήσεις. Υπάρχει μια πνευματικότητα σε αυτή τη συνάντηση, όμως από την άλλη, καλά είναι τα πνευματικά, χρειάζεται όμως να δεις και το πρακτικό κομμάτι, ναι. Πρακτικό κομμάτι είναι πώς θα πληρώσω τους λογαριασμούς, πώς θα κάνω οικονομία, πώς θα μαζεύσω οικονομικά, πώς θα προσέξω την υγεία μου. Όλα αυτά είναι πρακτικά κομμάτια. Και η ζωή μας, στη ζωή μας χρειάζεται να είμαστε και ρεαλιστές και πρακτικοί και πνευματικά. Και πνευματιστές, ας το πούμε, με την καλή την έννοια. Για το ζώδιο λοιπόν των νυχθείων έρχεται πάλι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα εδώ με το ζώδιο των διδύμων. Για τους νυχθείς βγαίνει μια εικόνα, μια κάρτα για το ζώδιο των διδύμων, με το ζώδιο των διδύμων, συγγνώμη, και έρχεται και λέει λοιπόν ότι κοίταξε να δεις, η επικοινωνία είναι το κλειδί σου. Οι νυχθείς καμιά φορά δεν πολύ μιλάνε, είναι λίγο κλειστοί, κλειστές σαν χαρακτήρες. Δεν είναι κακό, όχι. Μπορούν όμως μέσα από τις δικές τους μοναδικές ιδιότητες, εσείς οι νυχθείς, είτε άντρας είτε γυναίκα, να επικοινωνήσετε με τον δικό σας ιδιαίτερο τρόπο, αλλά να επικοινωνήσετε πρακτικά και ουσιαστικά. Να επικοινωνήσετε, να εξωτερικευτείτε και να έρθει αυτή η κάθαρση μέσα σας και να αντιληφθείτε ότι τελικά το έχετε με την επικοινωνία με το δικό σας τρόπο, διότι όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Όμως, σε κάθε περίπτωση εδώ, να θυμάστε, για νέα αρχή, για νέα ξεκινήματα, για νέα πράγματα, το κλειδί πάντα είναι η επικοινωνία και πώς θα προσεγγίσετε τους ανθρώπους. Αυτά φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σύντομα με κάτι καινούριο.